Ηλιάς Ραψοδία Β, στίχος 421. Γίνεται η προσευχή πριν τη θυσία και τώρα αρχίζει η θυσία. Αφού λοιπόν ευχήθηκαν και τα κριθάρια σκόρπισαν, οι στίχοι επαναλαμβάνονται από την Α Ραψοδία, αβέρισαν, σήκωσαν δηλαδή το κεφάλι του ζώου, πρωτοέστρεψαν το κεφάλι του ζώου προς τον ουρανό και πρώτα λέει αβέρισαν και μετά το έσφαξαν και το έγδαραν. Τους μυρούς έκοψαν και με κνήσα, με λίπος δηλαδή κατεκάλυψαν. Δίπτυχα, έκαναν δίπτυχα και από αυτούς και επ' αυτών πάνω στα δίπτυχα ομά έθεσαν τα κρέατα. Και αυτά πάνω σε σχίζες, χωρίς φύλλα κατέκαιαν και αφού τα σπλάχνα σούβλησαν, τα κρατούσαν επάνω στη φωτιά. Αφού κατεκάησαν οι μυροί και έφαγαν τα σπλάχνα, διαμέλισαν τα άλλα και σε οβελούς τα πέρασαν. Τα όπτισαν, τα έψισαν δηλαδή καλά και τα έσυραν όλα από τη φωτιά. Είναι στίχοι που επαναλαμβάνονται κάθε φορά που υπάρχει θυσία. Έπειτα, αφού έπαυσαν το επίπονο έργο, ετοίμασαν τραπέζι και έτρωγαν και από κανέναν δεν έλειπε η σημερίδα. Έπειτα, αφού με ποτό και εδέσματα χόρτασαν, προς αυτούς άρχισε να μιλεί ο υπότης Νέστορ από τη Γερίνια. Οι στίχοι αυτοί επαναλαμβάνονται κάθε φορά που έχει τραπέζι επίσης. Δεν από κανέναν δεν έλειπε η σημερίδα και χόρτασαν Πόσιος και Ιδητίος εξαίρων έντο. Τώρα λοιπόν αρχίζει να μιλά ο Νέστορ από τη Γερίνια, μια πόλη κοντά στην Πύλο είναι η Γερίνια. Ατρίδη ένδοξε άναξ ανδρών Αγαμέμνων, ας μη διαλεγόμεθα πλέον, ας μη συζητούμε λέει, και ούτε για πολύ ακόμη να αναβάλουμε το έργο που ο Θεός μας παραδίδει. Εμπρός όμως οι κήρυκες των Χαλκοχιτώνων Αχαιών στο λαό να κηρύξουν και να τον συναγείρουν κοντά στα πλοία και εμείς αθρώοι στον ευρύ στρατό των Αχαιών να πάμε και να εγείρουμε το ταχύτερο τον οξύν Άριν. Λέει, εννοεί δηλαδή τη συμπλοκή, το ταχύτερο να αρχίσει η συμπλοκή. Έτσι είπε και δεν απήθησε, η πρόταση του Νέστορος είναι να τελειώσει το δείπνο, να κάνουμε το δείπνο και να πάμε κατευθείαν για τον πόλεμο. Έτσι είπε και δεν απήθησε λοιπόν ο άναξ ανδρών Αγαμέμνων, ευθύς τους οξυφθόγκους κήρυκες, η λέξη είναι λιγυφθόγκησιν κηρύκεση, λιγύφθογκος, γιώτα ύψιλον. Ο Πλούταρχος στο έργο του Περιομήρου στο 148 από κάποιους θεωρείται ότι δεν είναι έργο του Πλουτάρχου, τέλος πάντων κάποιοι το αποδίδουν στον Όμηρο, κάποιοι το αρνούνται. Σε αυτό το κείμενο λοιπόν στο 148 χωρίο λέει «Όταν στα όργανα οι χορδές είναι λεπτές και κινούνται έντονα διασχίζουν εύκολα τον αέρα και λέμε ότι προκαλούν οξύ ήχο». Όταν είναι παχές οι χορδές και έχουν αργή κίνηση, προκαλούν βαρύ ήχο. Γι' αυτό λέει βαρύ στενάχων κάπου, βαριά στενάζοντας. Ενώ λέει στο Β442, εδώ σε αυτό το χωρίο, το στίχο, λέει λιγυφθόγγιση κηρύκεση. Εννοεί δηλαδή είναι οξύφθογγι, οξύφωνοι οι κήρυκες. Ευθύς λοιπόν τους οξυφθόγκους αυτούς κήρυκες σκέλευσε, πρόσταξε να κηρύξουν για τον πόλεμο τους κάρικομόντες αχαιούς, τους αχαιούς με τα μαλλιά που φρόντιζαν, τα μαλλιά τους με τα ωραία μαλλιά. Οι μένε κήρυσαν και εκείνοι συναγείρονταν πολύ γρήγορα. Γύρω από τον Ατρίδη διοτρεφής βασιλής μετασπουδής τους χώριζαν. Παρέτασαν το στρατό δηλαδή και μαζί τους η Γλαυκόπης Αθηνά, την ερήτημον έχουσα αιγίδα, την αγέραστη και αθάνατη. Τους συντροφεύει η Αθηνά, τους βοηθά, τους ενθαρρύνει η Αθηνά και έχει μαζί, πώς τους ενθαρρύνει, έχοντας μαζί της την αιγίδα, την ονομάζει ερήτημον. Ερήτημος θα πει έρη, που σημαίνει είναι ένα μόριο, που σημαίνει πάρα πολύ. Τη λέμε τη λέξη και σήμερα ερήτημος, αυτός στον οποίο αποδίδεις πάρα πολύ τιμή. Την αιγίδα λοιπόν, από όπου 100 θύσανοι πάνχρηση κρέμονταν. Την περιγράφει εδώ την αιγίδα αυτή. Θύσανοι, η λέξη θύσανος είναι ομηρική, έτσι. Πανχρήσεοι λέει κρέμονταν, όλοι καλοπλεγμένοι, 100 βοδιών αξίας έκαστος.
ήταν τόσο πολύτιμη, τόσο ερήτιμη αυτή η αιγίδα. Κάθε θύσανος είχε αξία 100 βοδιών. Από εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει χρήμα. Κάθε φορά που θέλει να δώσει την αξία ενός πράγματος, λέει με βόδια. Τόσα βόδια άξιζε. 100 βοδιών. Με αυτήν, λέει, την αιγίδα εννοεί, απαστράπτουσα, διέσχιζε το λαό των Αχαιών, παροτρύνουσα να προχωρούν. Και σθένος όρθωσε σε εκάστου την καρδιά. Η Αθηνά, η Θεά Αθηνά λοιπόν ενθαρρύνει. Σθένος όρθωσε στην καρδιά του καθενός άλικτα να πολεμά και να μάχεται. Και αυτή την έκφραση, αυτή είναι εδώ αυτούς τους στίχους που θα πω στο εξής, τους αναφέρει ξανά στη Λάμδα Ραψοδία στο 13 στίχο, 13 και 14, λέει και ξαφνικά έφνης αυτούς, ο πόλεμος έγινε γλυκύτερος από το γυρισμό με κύλες μνήες στη φίλη πατρίδα γη. Τι σιδάφαρ πόλεμος γλυκίων γένετο, οι ενέστε παρά να επιστρέψουν. Εν νυφσή γλαφυρίσει εσφίλη πατρίδα γέαν. Κάθε φορά που αναφέρεται η πατρίδα, δεν αναφέρεται σκέτος, την πατρίδα θα μπορούσε να πει. Η πατρίδα είναι φίλη πατρίδα γέα. Η φίλη αγαπημένη γη της πατρίδος. Των πατέρων. Ναι, των πατέρων, ναι. Και τώρα αρχίζει... Πατρίδα και μητρίδα. Αναφέρει μία σειρά από παρομοιώσεις για να περιγράψει αυτό το στρατό. Πρόκειται να αρχίσει ο κατάλογος των πλοίων και πριν από αυτό δίνει εικόνες. Μία σειρά από παρομοιώσεις για να δούμε την εικόνα αυτού του στρατού. Πρώτα μας δίνει μία γενική εικόνα. Λέει, όπως το πυρ το αδιφάγο επιφλέγει πάνω σε απέραντο δάσος, επιφλέγει, λέει, άσπετον ύλιν, ύλι είναι το δάσος, ξύλο λέμε, ξύλο με ύψιλον ακριβώς, η ύλη γράφεται με ύψιλον, λέμε υλοτόμος, ναι, η δασία πρέπει να είναι, υλοτόμος λέμε αυτόν που κόβει στο δάσος ξύλα. Όπως λοιπόν το πυρ το αδιφάγο επιφλέγει απέραντο δάσος σε όρους κορυφή και από μακριά φαίνεται αντάβια, έτσι και των ερχομένων η θεσπεσία του χαλκού έγλη πασιφανής δια του εθέρος στον ουρανό έφτανε. Η μακρινή εικόνα είναι αυτή. Ένα αστράφτουν οι πανοπλίες τους και οι περικεφαλαίες τους και φαίνεται από μακριά σαν ένα φλεγόμενο δάσος. Τώρα η κάμερα πλησιάζει πιο κοντά. Αυτή είναι η μακρινή εικόνα, πιο κοντά. Και εκείνη, λέει, ως ορνήθια, πετεινά, έθνη πολλά, σαν χήνες, σαν γερανοί, σαν κύκνοι μακρολέμιδες, στου Ασίου το λιμόνα και στου Καΐστρου τα ρήθρα. Είναι ποτάμια και τα δύο, ο Άσιος και ο Καΐστρος. Εδώ και εκεί πετούν αγαλώμενα με τις πτέρυγες και προκαθίζουν με κλαγκή και αναταράσεται σμαραγή. Αναταράσεται, και αυτή η λέξη σημαίνει, έχει ήχο μέσα της. Σμαραγέο σημαίνει ταράζεται από το θόρυβο, ακούγεται, είναι δυνατός ο θόρυβος. Έχουμε δει σε ντοκιμαντέρ τόσα πουλιά μαζί, σμήνει από πουλιά. Έτσι και αυτοί, λέει, έθνη πολλά από τις νίες και τις σκηνές στο πεδίο ξεχύνονταν του Σκαμάνδρου. Και ο Σκάμανδρος είναι ποταμός. Και η γη από κάτω τους τρομερά κροτούσε. Η λέξη είναι σμερδαλέον κονάβιζε. Κοναβαίο είναι το ρήμα. Και αυτό είναι, έχει ήχο. Τι γράφει εδώ, κροτούσε. Σημαίνει κρότος. Κροτούσε από τα πόδια όλων αυτών των στρατιωτών και των ύπων τους. Και στάθηκαν τόσοι πολλοί στο λιμόνα του ανθισμένου Σκαμάνδρου, μύργοι, λέει. Όσα φύλλα και άνθη γίνονται την ώρα της ανοίξεως. Πώς αλλιώς να δώσει το πλήθος, να καταλάβουμε τόσοι πολλοί που ήταν. Δίνει όμως και ένα άλλο, και μια άλλη παρομοίωση. Όπως μύγες, άφθονες, έθνη πολλά που σε σταθμό ποιμνίων πετούν την νεαρινή ώρα, ναι, την εποχή δηλαδή της άνοιξης, όταν το γάλα τα αγγεία αρδεύει. Τόσοι κατά των τρώων μακρομάλιδες, κάρικομόντες, αχαιοί, στο πεδίο νίσταντο, να τους ξεσκίσουν ποθώντας. Η παρομοίωση αυτή παρομοιάζει τους στρατιώτες με μύγες.
για τον Όμηρο δεν είναι προσβλητική η λέξη μύγα για τον πολεμιστή, γιατί θα δούμε παρακάτω μέσα στον πόλεμο, παρουσιάζει την πάνω στην ένταση του πολέμου, παρουσιάζει έναν πολεμιστή με μύγα, θέλοντας να πει, λέει μάλλον ότι έχει μυής θάρσος, που θα πει ότι έχει το θράσος μιας μύγας. Όλοι ξέρουμε πόσο επίμονη είναι μια μύγα το καλοκαίρι που έρχεται, τη διώχνει και ξανάρχεται. Δηλαδή δεν είναι, είναι μάλλον θα έλεγα κολακευτικό για έναν πολεμιστή να επιμένει στον πόλεμο όπως η μύγα. Και άλλη παρομοίωση. Για το στρατό πρώτα η παρομοίωση αυτή, η τέταρτη παρομοίωση. Όπως τα πλατιά κοπάδια εγών, εγωβοσκοί άνδρες εύκολα διακρίνουν όταν στην ομία να μειχθούν, έτσι οι ηγεμόνες τους παρέτασαν. Πλησιάζει κι άλλο, θα λέγαμε με σημερινούς όρους, η κάμερα και δείχνει πώς παρατάσσεται ο στρατός τώρα. Οι ηγεμόνες πώς παρατάσσουν. Τους παρατάσσουν, λέει, εδώ και εκεί να μπουν στη μάχη. Και πλησιάζει ακόμα περισσότερο και λέει κι ανάμεσά τους ο κρατεός Αγαμέμνων, στα όματα και την κεφαλή, στα μάτια δηλαδή και την κεφαλή, όμοιος με τον Δία τον Τερπικέραυνο, στη ζώνη με τον Άρη, στο στέρνο με τον Ποσειδώνα. Είναι δύο στίχοι αυτοί οι οποίοι προκάλεσαν την αντίδραση του Πλουτάρχου. Στον λόγο του, στον δεύτερο λόγο του, είναι δύο λόγοι εξαιρετικοί που έχουν τίτλο «Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής». Είναι πολύ ενδιαφέροντες λόγοι, τους προτείνω να τους διαβάσουν, να τους διαβάσουμε, γιατί σε αυτούς τους λόγους εξετάζει ο Πλούταρχος αν όλα αυτά που έκανε ο Αλέξανδρος στην εκστρατεία του τα έκανε λόγω της τύχης του ή λόγω της αρετής του. Δηλαδή τα έκανε τυχαία, έγιναν τυχαία ή ήταν ο ίδιος τόσο καλός στρατηγός και φιλόσοφος. Γιατί τον ονομάζει φιλόσοφο εκεί. Τέλος πάντων, και στο χωρίο είναι το 342F και λέει ο Πλούταρχος αυτούς εδώ τους στίχους τους βρίσκει υπερβολικούς. Βρίσκει υπερβολικό εκ μέρους του Ομήρου το συνδυασμό των τριών εικόνων, λέει. Στα μάτια και στην κεφαλή μοιάζει με το Δία ο Αγαμέμνος, στη ζώνη με τον Άρη, στο στέρνο με τον Ποσειδώνα. Θέλοντας, λέει, να παρουσιάσει την μεγαλοπρέπεια του Αγαμέμνονος, το έκανε ούπρε πόντος, ουδέ πιθανός. Δηλαδή δεν το έκανε με πρέποντα τρόπο, επίσης δεν είναι αληθοφανής η έκφραση αυτή. Και αυτήν εδώ την έκφραση «στον Άρη μοιάζει με τη ζώνη, άρε η δε ζώνη», στο στίχο 479 της Β' Ραψοδίας, το σχολιάζει ο Παυσανίας στα βιωτικά του, στο 17.3, λέει «το να φορέσει κανείς τα όπλα, οι παλαιοί, αναφερόμενο στον Όμηρο, το έλεγαν ζώσαστε». Όταν δηλαδή ο Όμηρος παρουσιάζει τον Αγαμέμνο να μοιάζει στη ζώνη με τον Άρη, αναφέρεται στην ομοιότητα του οπλισμού τους. Μέχρι πρόσφατα στην Εγερσία δεν έλεγαν «ζώνεται τα όπλα». Πολλά δημοτικά τραγούδια λένε «ζώνεται τα όπλα». Είναι ξεκάθαρα ομηρική η έκφραση. Και δίνει τώρα την τελευταία παρομοίωση για τον ίδιο τον Αγαμέμνονα. Όπως λέει «βούς». Σε αγέλη πολύ έξοχος είναι πάντων ο Ταύρος, γιατί ξεχωρίζει από τα συγκεντρωμένα βόδια, τέτοιον τον Ατρίδη έθηκε ο Ζεύς την ημέρα εκείνη διαπρεπή μέσα στους πολλούς και έξοχον ανάμεσα στους ήρωες. Δίνει δηλαδή η τελευταία παρομοίωση αφορά τον ίδιο τον Αγαμέμνονα. Εδώ θα σταματήσουμε γιατί συνεχίζει με την επίκληση των μουσών.